Λίγο πριν οι 28 δώσουν το πράσινο φω για τι ευρωαμερικανικέ συνομιλίε σχετικά με την άρση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα, το κλίμα μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού ψυχραίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει ήδη τον κατάλογο με τον οποίο θα απαντήσει στου δασμού 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλλει στα ευρωπαϊκά εισαγωμένα προϊόντα. Στο στόχαστρο τη Ουάσιγκτον μπαίνουν σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόσωπο για το Εμπόριο ο Σολομό, πέντε ειδητηριών, τα λεμόνια, το παρθένο ελαιόλαδο, τα ρούχα από Κασμίρ, τα κεραμικά είδη και οι μοτοσυκλέτε μεταξύ 500 και 700 κυβικών. Πηγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο για υπερβολικά μέτρα, ξεκαθαρίζοντα ότι ο βαθμό των ανταποδοτικών δασμών μπορεί να καθοριστεί μόνο μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Εκεί όπου Ουάσιγκτον και Βρυξέλλε έχουν καταφύγει ήδη από το 2004, αλληλοκαταγγελμένε για τι επιδοτήσει αφενό προ την Boeing και αφετέρου προ την Airbus. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ήδη δασμολογήσει τον χάλιβα και το αλουμίνιο, με τον Ντόναλτ Τραμπ να απειλεί πω αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιβαρύνει τα ευρωπαϊκή κατασκευή αυτοκίνητα με σχεδόν τιμωρητικού δασμού. Η οριστική απόφαση του ΠΟΕ αναμένεται τον Αύγουστο.